Έχω δίπλα μου τον σεξολόγο μας, τον Βαΐτη τον Αποστολάτο. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση, μην ξεχνάτε το τηλέφωνο 090 27 20 27, γιατί εκεί μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το αυτοκίνητο, να παίξετε ζωντανά εδώ μαζί μας με τη βιντεοκάμερα για να βρούμε το σταυρό και μετά παίζουμε το σταυρό από τον Νίκο Σαπουντζιάν για να κερδίσουμε το φοβερό, τον έχεις το σταυρό μας με τα σμαράγδια, τον εκπληκτικό. Αυτό, να δούμε αν θα είστε σήμερα τυχεροί να τον κερδίσετε. Πες τους όμως ότι τα σμαράγδια είναι και προστασία. Α, ναι, δεν τα ξέρω αυτά. Ναι, κάποιος πρέπει να μιλήσει από αυτά. Υπάρχουν οι ζεμολόγοι, οι οποίοι μιλάνε για τις πέτρες. Α, πάμε, μπορούμε να δούμε το σταυρό. Βεβαίως. Για πες μου, δεν το ήξερα εγώ. Οι ζεμολόγοι είναι αυτοί που ασχολούνται με τις πολύτιμες πέτρες ή μη πολύτιμες, γιατί κάθε πέτρα έχει μια ειδική δυναμική δυνατότητα δύναμη, ναι, που προστατεύει από ερωτικά θέματα που αφορούν εμάς εδώ, μέχρι θέματα παραψυχό, μπλα, να σου πω, η φωνή μου ακούγεται πολύ χάλια, επειδή είμαι κρυωμένη και μπουκωμένη. Τώρα έχουν κλείσει και τα αυτιά μου και βγαίνει πια πολύ υπόχο. Νομίζω ότι είναι η πιο διαγερτική φωνή ερωτικά για το Πανελλήνιο σήμερα. Άσε, κάτσε, εντάξει. Κάνει κάτι σε Σωτηρία Μπέλου σήμερα, δεν κάνει. Όχι, κάνει κάτι σε... Όχι, έχει ένα χρώμα. Γιατί εγώ δεν την ακούω πια. Έχουν κλείσει και τα αυτιά μου και δεν την ακούω τι λέω. Την ακούμε εμείς και είμαστε πανευτυχείς. Λοιπόν, Βαΐτσι μου, έχει γίνει μία έρευνα. Την, πάλι έρευνα. Ναι. Από ποιους? Είναι ένα περιοδικό αφιερωμένο, μηνιαίο, το Madame Figaro συγκεκριμένα. Είναι αφιερωμένο στην έρευνα γύρω από το σεξ. Λοιπόν, με πολύ ωραία, με ένα πολύ ωραίο τρόπο δοσμένο, γραμμένο και δοσμένο. Ναι. Λοιπόν, εγώ έκοψα ορισμένες σελίδες γιατί το διάβαζα χθες συγκεκριμένα. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Είναι ελληνική ή είναι από τη γαλλική μετάφραση? Είναι ελληνική, με μια εταιρεία η οποία έχει κάνει ερωτήσεις στον κόσμο, έχει πάρει διάφορες απαντήσεις και έχουν βγει ορισμένα απορίσματα. Θέλω να τα συζητήσουμε. Τελικά όμως η ζωή μας θα γίνει με εταιρείες, ερωτήσεις, απαντήσεις. Λοιπόν, και... αυτό ήμουν έτοιμη να σε ρωτήσω. Λέει λοιπόν ότι η μεγάλη πληροφόρηση. Ένα αποτέλεσμα είναι αυτό, ναι, έτσι. Ναι. Η μεγάλη πληροφόρηση για το σεξ δεν αφήνει τους ανθρώπους να λειτουργήσουν ελεύθερα. Λοιπόν, είδες που μάντεψα την ερώτηση, την πρόταση. Ναι, και αυτό που θα μου κάνεις εσύ. Εκείνο που θέλω να πω είναι να ξεκαθαρίσω τη δική μου θέση. Όλα αυτά τα νούμερα, παρόλο που τα χρησιμοποιούμε στατιστικά ενίοτε, μια και είναι επιστήμη ή στατιστική, κατά κανόνα στην ερωτολογία τα γράφω στα παπούτσια τα παλαιά. Διότι δεν αντιστοιχούν με τη μοναδικότητα της ατομικότητας κάθε ενός ανθρώπου, γυναίκας ή άνδρα, που είναι ανεπανάληπτος και στον έρωτα συγκλονιστικός ή ανύπαρκτος, γιατί είναι αυτός αυτή μοναδική στον κόσμο. Δεν μπορούν να βγουν παρά μόνο γενικές τάσεις, ναι, που δείχνουν τι περίπου συμβαίνει. Συμφωνείς ότι όσο πιο πολύ ντόρος γίνεται και όσο πιο πολύ συζήτηση γίνεται και όσο πιο πολύ έρευνα γίνεται, αυτό δείχνει την αντίστροφη πραγματικότητα της σεξουαλικής ζωής των Ελληνών? Βέβαια, διότι δηλαδή ότι είμαστε και... πάτε μάτια ψάρια κτλ. Κοίταξε, οι παροιμίες οι οποίες έχουν μια θυμοσοφία παλιά του λαού, της ψυχής του κόσμου, που λένε ο Μπακούς για μεγάλο καλάθι, για πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι, και όπου γίνεται πολύ ντόρος, είναι γεγονός. Και σκυλιά που γαρδίζουν, δεν δαγκώνουν. Όλα αυτά. Και είναι και αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ξαφνικά μιλάμε πάρα πολύ για ένα σεξ, γιατί ακριβώς δεν γίνεται. Και είναι η ανάγκη του αντίθετου που δημιουργεί τη δυναμική αυτή. Μιλάμε για σεξ τη δεκαετία του 80 και μετά, και κυρίως τη δεκαετία του 90 που κλείνει, γιατί ο κόσμος έπαψε να έχει το σεξ σαν το νεράκι και τον αέρα που αναπνέει, όπως ήταν παλαιότερα. Ναι. Και αυτό λέει μέσα η έρευνα, να σε διακόψω, ότι οφείλεται στο ατελείωτο κυνήγι της επιτυχίας, του χρήματος, ναι, και των υλικών αγαθών. Ναι, διότι ξαφνικά τα πρότυπα είναι όλα υλιστικά, οι αξίες μάλλον, διότι οι απαξίες κυριαρχούν στα πράγματα. Τα είδαμε, τα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, τα τελευταία χρόνια. Γενικώς υπάρχει μία έκπτωση. Και ο έρωτας, επειδή είναι αξία πρώτη, είναι γεγονός ότι έχει πάει όχι σε δεύτερη, σε πέμπτη μοίρα. Έπεσαν αρρώστιες, φόβοι, θάνατοι, ιστορίες περίεργες γύρω από τον έρωτα, που όμως οφείλω να πω σαν γιατρός ότι υπήρχαν πάντοτε.
Ο έρωτας πάντα είχε απειλές, υπήρχαν ταμπού, φοβίες, γιατί ο έρωτας όντας δύναμη ηφαιστειακή, επαναστατική, απειλούσε πάντοτε τα συστήματα, τις δομές, τις κοινωνικές. Εδώ διαβάζω έναν τίτλο σε μια έρευνα που λέει «Και το πνεύμα απρόθυμο και η σάρξ ασθενής». Και το πνεύμα λοιπόν απρόθυμο και η σάρξ ασθενής. Δηλαδή ούτε θέλουμε οι άνθρωποι, ούτε μπορούμε πια να είμαστε όπως ήμασταν παλιά. Διότι είναι τόσο φορτωμένο το 24ωρό μας, με χιλιάδες πρέπει παραγωγικής μηχανής, όχι ανθρώπινης λειτουργικής κατάστασης, παραγωγικής μηχανής επιμένω, που δεν υπάρχει χώρος ούτε να το σκεφτείς, αλλά ούτε να το κάνεις. Και γι' αυτό υπάρχει μια χρησιμότητα στην υπενθύμηση του έρωτα μέσα από απόπειρες τέτοιες ερωτολογικές, δεν θα τις έλεγα σεξολογικές, γιατί αρχίζει σιγά σιγά ο όρος να παρεξηγείται, μια και ξαφνικά είναι αντικείμενο που πουλάει ο έρωτας και είναι σαν να το κατάλαβαν εντός εισαγωγικών οι πάντες. Ο έρωτας πουλούσε, γι' αυτό υπήρχαν οι έρειες, υπήρχαν σπίτια. Πουλάει, είπα. Μα το λέει και μέσα ότι γι' αυτό και βλέπεις πληθώρα γυμνών φωτογραφιών. Το γυμνό πουλάει στα περιοδικά, το γυμνό πουλάει στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, το γυμνό πουλάει παντού. Το περίεργο είναι όμως ότι είναι κακόγουστο αυτό, γιατί από παλιά πουλούσε, δηλαδή στα μουσεία βλέπουμε υπέροχα αγάλματα, πίνακες με αριστουργήματα γυμνά, τα οποία δεν σκανδαλίζουν, αλλά ψιλοσκανδαλίζουν. Είναι όμως έργα τέχνης υψηλής αισθητικής. Σήμερα υπάρχει και το φαινόμενο της φτήνιας, μιας τάσης υπερκατανάλωσης. Ναι, η φτήνια όμως, Βαΐτσι μου, είναι ανάλογη με την παιδεία. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο με την παιδεία, ούτε με το γούστο. Είναι με το πόσο γρήγορα γίνονται τα πράγματα. Όταν τα πράγματα πρέπει να γίνουν γρήγορα, σε οποιοδήποτε τομέα, ισοδυναμεί ότι θα γίνουν και φτηνά. Ναι, εδώ το γρήγορο είναι και φτηνό. Δεν μπορεί το γρήγορο να είναι και ακριβό. Καμιά φορά είναι νόμη της ζωής αυτή. Αυτό είναι έτσι, αλλά όσον αφορά το σεξ αυτό καθ' αυτό, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη έρωτας εδώ. Το σεξ, επειδή είναι συνυφασμένο με την αναπαραγωγή από τη φύση, έχει αυτό το γνώρισμα της γρηγοράδας. Μέχρι και οι Αμερικάνοι το έχουν καταλάβει και τους λένε quickies, αυτές οι αυτούς που κάνουν ένα στα γρήγορα. Αρπαχτό, πεταχτό, ναι, μπράβο. Λοιπόν, μπορεί να γίνει εκεί και να βγει και καλό από το να έχει κανείς καμία μεγάλες προσδοκίες και να περιμένει με μεγάλα όνειρα να γίνει έτσι και να ετοιμάζει σκεριά, καντήλια, αρώματα, εθέρια, πράγματα. Και να καίγεσαι στην προετοιμασία. Και στο τέλος να νιώθεις απογοητευμένη, εγκαταλελειμμένη, προδομένη και φτισμένη μαζί. Δεν μου λες, θέλεις να βάλουμε στη συζήτηση μια πολύ ωραία γυναίκα, η οποία μια και έχουμε ανοίξει το Madame Figaro, εκεί την είδα και αποφασίσαμε να την καλέσουμε, γιατί ήταν κούκλα, ήταν η Μελίνα η Ζαχαράκη. Για να πέσουν και οι μουσικές, έτσι. Σούπερ γυναίκα. Καλώς την. Η Μελίνα ντροπαλή, ως συνήθως. Ως συνήθως ντροπαλή. Γεια σου. Κάθισε εκεί δίπλα. Τι κάνετε? Έχουμε πει τόσο ωραία λόγια που ήσουν εδώ μια κουκλίτσα στο περιοδικό. Λοιπόν, η Μελίνα η Ζαχαράκη. Μια νέα κοπέλα. Πανέμορφη. Όχι, όχι, είναι, δηλαδή είναι συγκλονιστικό, αλλά ξέρεις, βρίσκουμε συνέχεια σε πλατό που υπάρχουν πανέμορφες γυναίκες. Χαζεύω μεταξύ του ξανθού και του μελαχρινού. Λοιπόν, Μελίνα, έχουμε ανοίξει εδώ μία συζήτηση και συζητάμε πόσο η υπερπληροφόρηση και ο οργασμός των ειδήσεων και ερευνών γύρω από το σεξ δείχνουν μια αντίστροφη πραγματικότητα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή των Ελλήνων. Πώς το βλέπεις το θέμα? Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο κάνει τον κόσμο να αγχώνεται, ναι, παρά να τον πληροφορεί για κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται γύρω από αυτό το θέμα. Μπράβο. Έχει δοθεί μεγάλη διάσταση. Τους έχει πιάσει. Ένας πανικός τους έχει πιάσει. Δεν ακούγομαι. Και επειδή εγώ δεν τους ακούω, αλλά τους αισθάνομαι όταν τους πιάνει πανικός. Γιατί είμαι και λίγο μαγισούλα. Απ' την άλλη όμως, ο ρυθμός της ζωής μας επηρεάζει πάρα πολύ.
Δηλαδή γίνονται όλα πολύ γρήγορα, είμαστε όλη την ημέρα στις δουλειές μας. Επικίνδυνα. Επηρεάζει, ναι. Επηρεάζει την ναι, αλλά εσύ σαν νέα κοπέλα, ναι. Πώς βλέπεις τα πράγματα γύρω σου, στους φίλους, στους γνωστούς σου, στα ζευγάρια, πώς είναι, πώς τα βλέπεις τα θέματα? Είναι έτσι όπως λένε οι έρευνες? Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι, θέλω να μου πεις, γιατί καμιά φορά... υπερβολική διάσταση. Ναι, θέλω. Καμιά φορά θέλω να πω ότι μία έρευνα μπορεί να είναι σεβαστή, αλλά δεν είναι και ο καθρέφτης. Έτσι δεν είναι? Όχι μόνο. Είναι, παίζεται το θέμα. Όχι, όχι. Εγώ ακούω τη Μελίνα να λέει συνέχεια ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και δήλωσα ότι πράγματι δεν είναι έτσι από το ξεκίνημα. Μελίνα, γιατί... για πες μας λίγο, Βαΐτσι, να μας πει λίγο η Μελίνα πώς είναι τα πράγματα από, από το γκρουπ το δικό της, το νεανικό, το φιλικό που είναι περιβάλλον. Πιο ελεύθερη, που είναι πιο ξέγνιαστη. Για πες μας. Εγώ πιστεύω ότι άμα θέλουμε όλα τα προλαβαίνουμε. Και την παιδιά μας και τη ζωή μας προσωπική και τους φίλους μας. Γενικά όλα. Θέλεις να υπάρχει, όρεξη να υπάρχει. Και αυτός που έχουμε απέναντί μας να μας εμπνέει και να μας κάνει να αισθανόμαστε ωραία. Αυτές οι έρευνες που γίνονται στα περιοδικά και στις εφημερίδες, σας επηρεάζουν? Εσένα σε επηρεάζουν? Εμένα δεν με επηρεάζουν. Τις διαβάζεις για να τις διαβάζεις ή τις διαβάζεις και... χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζουν και λειτουργούν επάνω σου? Απλώς πιστεύω ότι κάποιο ορισμένη μερίδα του κόσμου τον επηρεάζει. Αρνητικά όμως. Γιατί αρνητικά. Τον αγχώνει. Εγώ χαίρομαι που τα ακούω αυτά και που την έχεις βάλει στο ερωτηματολόγιο χοντρά. Λέει συνέχεια το άγχος και την αγωνία που έχουν. Ωστόσο είπες ότι οι νέοι άνθρωποι χαίρονται τον έρωτα. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το λες, γιατί είμαι από αυτούς που το υποστηρίζουν, παρά τα αου και τους φόβους και τα διάφορα, και γιατί είναι η μόνη ελπίδα τελικά να υπάρχει κόσμος και να ξεπερνάμε όλη αυτή την αθλειότητα που ακούμε και βλέπουμε κάθε μέρα. Σίγουρα. Μπράβο. Ελίνα, για πες μου σε παρακαλώ, πώς είναι, θα σου πω τι έβγαλε μία έρευνα και θα μου πεις αν συμφωνείς. Λένε λοιπόν ότι εραστής και gentleman ανακηρύσσεται στο συντριπτικό ποσοστό του 85% ο άντρας του 2000, ο οποίος δεν διανοείται να θεωρήσει μια σεξουαλική πράξη ολοκληρωμένη εάν δεν έρθει σε οργασμό, και η παρτενέρ του, γεγονός που για να μην ξεχνιόμαστε, αντανακλά και τις δικές του ικανότητες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ποιος είναι για σένα ο ιδανικός άντρας? Συμφωνείς με το αποτέλεσμα της έρευνας? Ιδανικός άντρας για μένα είναι αυτός που με εμπνέει, δηλαδή ούτε το πρότυπο του 2000, ούτε ο αθλητικός τύπος, ούτε το είδωλο. Δηλαδή πιστεύω ότι η νεολαία μας έχει κάνει κάποια πρότυπα, επειδή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πια περιοδικά, διαφημιστικά, εκπομπές προβάλλουν κάποια πρότυπα. Πιστεύω αυτό είναι πολύ κακό, γιατί και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Δηλαδή δημιουργούνται και γυναικεία πρότυπα. Και οι γυναίκες, ας πούμε, έχουν κάποια προβλήματα κλείνοντας τον εαυτό τους. Λένε ότι αυτές οι κοπέλες που δείχνουν και στο χώρο μας, τα μοντέλα και οι γυμνάστριες και οι τραγουδίστριες, κάνουν κακό στις σχέσεις. Και το αντίθετο, δηλαδή οι άντρες. Γιατί εννοείς ότι προσπαθώντας να πλησιάσουν οι γυναίκες αυτά τα πρότυπα καίγονται ψυχολογικά, εννοώ. Γιατί δεν είναι αυτός τους. Ακριβώς. Μελίνα, εσύ όμως είσαι μια πολύ ωραία κοπέλα και μου αρέσει που σ' ακούω να μιλάς έτσι προσγειωμένα. Αισθάνθηκες όμως ποτέ πρότυπο? Γιατί και εσύ είσαι ένα πρόσωπο που προβάλλεται μέσα από τα περιοδικά, από τις εφημερίδες. Ούτε έχω επηρεαστεί από πρότυπο. Δηλαδή να πω ότι μ' αρέσει. Εντάξει, θαυμάζω σίγουρα τη δουλειά κάποιων κοριτσιών και top model και στο εξωτερικό. Αλλά ποτέ δεν ήθελα να μοιάσω σε κάποια. Ήθελα να είμαι αυτός μου. Και τελικά το έχει πετύχει, εγώ πρέπει να πω, διότι. Δεν μιμείται τίποτα, δεν υπάρχει πρότυπο, γιατί το καλούπι που έχει βγει είναι αποτέλεσμα των γονιδίων της από την μαμά της, τον μπαμπά της και τους προγόνους. Και έπειτα να σας πω και κάτι. Και κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Να πούμε έτσι, και κάτι πράγμα. Στον κόσμο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πρότυπο είναι αυτό που προβάλλουν τα μίντια. Δεν ξέρετε τι συμβαίνει πίσω από ένα πρότυπο που εσείς βλέπετε. Γιατί συνήθως, όπως έλεγε και ο Όσκαρ Ουάιλντ, τίποτα από ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα δεν βλέπει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ έλεγε και κάτι άλλο που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είσαι ερωτευμένος και δηλώνεις φτωχός.
Δηλαδή, καλό θα είναι να ξαναβάλουμε την αγάπη στη ζωή μας κάθε μέρα και τον έρωτα. Και να μην προσπαθούμε να ακολουθήσουμε πρότυπα. Γιατί καμιά φορά τα πρότυπα, αν ξέρατε στην πραγματικότητα τι είναι το πραγματικό τους πρόσωπο, αν το ξέρατε, θα απογοητευόσασταν, πιστέψτε με. Να με εκμεταλλευτείς εδώ και να πω εγώ σαν ειδικός τη συμβουλή, την κοινότυπη, να μάθουν οι άνθρωποι να είναι ο εαυτός τους. Ακριβώς. Και ένα καταπληκτικό παράδειγμα είναι αυτό το νέο κορίτσι εδώ, το οποίο λάμπει και μιλάει όπως μιλάει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Πρότυπο είναι αυτό που σου πλασάρουν οι άλλοι. Δηλαδή, ένα πρότυπο το έχουν προστατέψει να μην μπάζει από πουθενά. Αλλά αυτή είναι φαινομενική η προστασία, διότι στην πραγματικότητα οποιοδήποτε πρότυπο έχει και τα ευαίσθητα σημεία και τις αδυναμίες και τα προβλήματα και τις ανασφάλειες. Δεν υπάρχει. Δεν φαίνονται. Ακριβώς. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Κοιτάξτε, και ο κόσμος, οι γυναίκες. Νομίζω ότι είμαστε όλοι ωραία. Ναι, εμείς είμαστε και κοιτάξτε, και... σαν γυναίκες ακριβώς είμαστε πιο επιρρεπείς σε αυτό. Γιατί είμαστε πιο ανασφαλείς. Όπως και να το κάνουμε. Πείτε λοιπόν. Οι γυναίκες αυτό... είμαστε πιο ανασφαλείς. Κεγόμαστε ψυχολογικά προσπαθώντας να πλησιάσουμε πρότυπα που στην ουσία ίσως δεν αξίζει και τον κόπο. Άρα, επειδή σε αυτή τη χώρα είχαμε πάντα πρότυπα τους θεούς, τους Ολυμπίους θεούς, που ήταν όμορφοι, λίγο πιο ψηλοί από εμάς, αλλά ανθρώπινοι. Μήπως πρέπει να τους πούμε να είναι ακριβώς ο εαυτός τους ξανά και ξανά όλοι, ναι, και να δηλώσετε εσείς που είσαστε πρόσωπα που παίζετε στην πιάτσα ως πρότυπα εντός εισαγωγικών, ότι είσαστε ο εαυτός σας και τίποτε άλλο. Ακριβώς, που πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Και είναι η καλύτερη συμβουλή, μαζί με το να είναι κανείς ο εαυτός του, να είναι ήρεμος και να βάζει τη λογική, την κοινή λογική, για να λύνει τα συναισθηματικά προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε ερωτική σχέση, σε κάθε καθημερινή κατάσταση. Αρκεί να μην βάζει το θυμό, την οργή και την απογοήτευση που πηγάζουν από παντού. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε, έχουμε να κάνουμε και τα quiz και τα τεστ την Παρασκευή. Πώς να αφήσω αυτό το υπέροχο χαμόγελο που αν βλέπεις, να εδώ δεν είναι πρότυπα, αν βλέπεις έναν ωραίο άνθρωπο, ναι, εκπέμπει και ζεστασιά. Σου φτιάχνει τη μέρα, τη διάθεση. Βέβαια. Και γι' αυτό σας έχουν διαλέξει να λοιπόν, κάνετε τη δουλειά. Εσένα θα σε αφήσουμε να φύγεις, τη Μέλη θα την κρατήσουμε. Θα την κρατήσουμε και στο επόμενο μέρος. Θα πάμε, αν δεν θα πάμε ακόμη για διαφημιστικά μηνύματα. Α, ναι, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Αφού γι' αυτό είναι οι ζωντανές εκπομπές, τα ξεχνάω. Λοιπόν. Μελίνα, Βαΐτη, σου αρέσουν τα κοσμήματα? Πάρα πολύ. Ε? Να τα προσφέρω, βέβαια. Να τα προσφέρεις. Μ' αρέσει αυτό. Η γενναιοδορία μ' αρέσει πάρα πολύ. Μελίνα, δεν πιστεύω να μου. Και εμένα μου αρέσει. Και ποια, σε ποια δεν αρέσουν τα κοσμήματα. Λοιπόν, τα παιδιά έχουν ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο βίντεο που δείχνει πώς γίνονται κοσμήματα μοντέρνα για νέες γυναίκες. Για πάμε να το δούμε, παρακαλώ. Μπορεί ο χρυσός να μας φέρνει πιο κοντά. Μόνο ο χρυσός όμως. Για δείτε αυτά τα πρωτότυπα μοντέρνα και πολύ πολύ όμορφα κοσμήματα. Χρήστο, τι μπορεί κανείς να βρει στο μαγαζί σου? Σε αυτό το μαγαζί, που θεωρώ ότι είναι μάλλον ένα εξειδικευμένο μαγαζί, ένας εξειδικευμένος χώρος, μπορεί κανείς να βρει κοσμήματα από σύγχρονους Έλληνες ιδιαστές. Κόσμημα πιο ιδιαίτερο, πιο περίεργο θα το έλεγα εντός εισαγωγικών, που μπορεί κάποιος να επιλέξει βάσει του γούστου του και θα έλεγα ότι είναι ένα... είναι θέμα έρωτα, δηλαδή είναι κόσμο που το επιλέγει κανείς με την πρώτη ματιά. Το βλέπει, το επιλέγει και το αγοράζει. Το κοινό ηλικιακά που κυμαίνεται? Σε αυτό το κόσμο το κοινό ξεκινάει περίπου από την ηλικία των 18-20 ετών και μπορώ να σου πω ότι όπως έχω ανακαλύψει την πορεία δεν υπάρχει ηλικία, δηλαδή υπάρχουν πελάτησες που πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι μάλλον θα είχαν αποτραβηχθεί από τη ζωή και όμως συνεχίζουν να αγοράζουν μοντέρνο κόσμο. Σου έχει ζητήσει κάποιος κάτι παράξενο? Συνήθως οι προτιμήσεις των πελατών είναι παράξενες, διότι οι Έλληνες δυστυχώς έχουν την τάση να θεωρούν αυτούς οι ευγιαστές,
Οπότε σχεδιάζουν κάτι στο μυαλό τους, με το υλικό που θέλουν, όπως το θέλουν, στην τιμή που το θέλουν και ζητάνε αυτό το πράγμα. Οι τιμές, μια που τις αναφέραμε, πού κυμαίνονται, δηλαδή πόσο ακριβά ή πόσο φτηνά μπορεί να βρει κάποιος στον κόσμο εδώ μέσα. Το σύγχρονο υλικό κόσμο πιστεύω ότι είναι από το φτηνότερο, πραγματικά το πιο προσιτό κόσμο στην Ευρώπη, σε εκπληκτική ποικιλία σχεδίων και ιδεών. Πραγματικά είναι αστήρευτες οι ιδέες που έχουν οι καινούργιοι δημιουργοί. Το design κόσμο, γιατί σε αυτό το κόσμο ουσιαστικά αναφερόμαστε, πιστεύω ότι είναι στην πιο προσιτή του μορφή στον ελληνικό χώρο.